συνάδελφοι. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει βγει και ανακοίνωση των ΗΕ. Ανακοινώνονται ουσιαστικά 4 μέτρα στα οποία έχει συμφωνήσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης μαζί με τον κύριο Άκιντζι. Κύριε πρόεδρε, είμαστε σε σύνδεση. Και θα ακούσουμε και τον πρόεδρο τι θα δηλώσει. Σε σχέση με το ηλεκτρικό δίκτυο και ότι συζήτησαν επίσης και άλλα μέτρα οικοδόμησης του συνεδράδου. Όλα αυτά αφού ακούσουμε όμως τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Η συνάντηση, οφείλω να πω, εκτελήχθηκε σε ένα φιλικό και θετικό κλίμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπήρξε και σύμπτωση απόψεων. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον κύριο Άκιντζι ως προς τους όρους αναφοράς, προκειμένου να επαναρχίσει ένας δημιουργικός διάλογος. Το θέμα είναι η αιμονή σε θέσεις. Έχουμε πει ότι δεν μπορεί να παραγνωριστεί το θέμα ασφάλειας που περιλαμβάνει εγγύσεις, επεμβατικά δικαιώματα, η παρουσία στρατευμάτων. Έχω αναπτύξει τις ιδέες μου όσον αφορά την αποκέντρωση εξουσιών, έτσι ώστε να ασκείται η θετική ψήφος των Τουρκοκυπρίων εκεί και όπου ενδεχόμενα να παραβλάπτονται δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, αλλά όχι επί παντός επιστήτου. Έχω εγείρει θέματα που αφορούν ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος που μολύνουν το κλίμα γενικότερα, όπως είναι οι παραβιάσεις της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης από πλευράς Τουρκίας, τα στροβίλια, η δένεια. Και έχουμε κάνει συζήτηση εκτεταμένη όσον αφορά το θέμα της δικής μου πρότασης για αποκέντρωση εξουσιών. Ο κ. Άκιντζι δεν απέκλεισε μια ανάλογη συζήτηση, αλλά επέμεινε ότι ακόμη και με την αποκέντρωση των εξουσιών θα πρέπει η τουρκοκυπριακή κοινότητα να διατηρήσει το δικαίωμα θετικής ψήφου για κάθε απόφαση. Άρα προσκρούμε σε κάτι που λέγεται αδιέξοδο, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα υπάρξει περαιτέρω συζήτηση του θέματος, όχι για την αποδοχή της θετικής ψήφου, αλλά για λεπτομέρειες που αφορούν την αποκέντρωση. Και όσοι το αναμενόμενον, στη συνέχεια συζητήσαμε και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Κύριε Πρόεδρε, Έχω υποβάλει μία εκτεταμένη σειρά μέτρων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το κλίμα, να δώσουν μια άλλη διάσταση. Σε κάποια έχουμε συμφωνήσει και έχουν εξαγγελθεί, κάποια άλλα θα μελετηθούν και σε μια νέα άτυπη συνάντηση, όποτε κριθεί σκόπιμο. Δεν την αποκλείσαμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επαναρχίζει ένας ουσιαστικός διάλογος, όχι γιατί δεν το θέλουμε εμείς, αλλά γιατί δεν φαίνονται να υπάρχουν οι προϋποθέσεις επί του παρόντος να συζητηθούν περαιτέρω οι απόψεις μου, με την ελπίδα ότι και ο κύριος Άκιντζι, αφού μελετήσει τα όσα του έχω διαβιβάσει, θα αντιληφθεί ότι δεν οδηγούμεθα σε ένα δημιουργικό διάλογο, να μείνει ότι θα πρέπει η τουρκοκυπριακή κοινότητα να έχει τον καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις που λαμβάνουν. Έχει αποσαφινιστεί το θέμα με το πλαίσιο Γκουτέρες, το οποίο είναι σημαντικό για τη διαμόρφωση των όρων επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από την κυρία Λούτ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι θέμα τόσο της διευκρίνησης, αλλά εις τους όρους αναφοράς δεν μπορεί να μην υπάρχει και να μην εγείρεται το θέμα των εγγύσεων, το θέμα των επεμβατικών δικαιωμάτων, της παρουσίας του τουρκικού στρατού. Παραμένουν διαφορετικές όμως οι θέσεις των πλευρών ως το τι είναι το περιεχόμενο του πλαισίου. Αν εξεπερνούνται οι διαφορές, θα είχαμε και λύση του κυπριακού προβλήματος. Άρα, εμένα ο κ. Άκιντζι και στο θέμα των εγγύσεων, παραμονής εγγύσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων από πλευράς Τουρκίας. Αυτό λέχθηκε και στη συνάντησή σας. Αυτό που εμένει ο κ. Άκιντζι είναι ότι στη βασική αρχή, αν θέλετε, ότι η ασφάλεια του ενός δεν μπορεί να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του άλλου. Αλλά υιοθετεί θέσεις οι οποίες εκφράζονται και από την Τουρκία.
Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά στις προκλήσεις είτε επί του εδάφους είτε στις θάλασσες από την Τουρκία, και επειδή γνωρίζουμε ότι κάθε φορά που γίνουμε τέτοια ζητήματα, προφανώς ο κύριος Ακκιντζή δηλώνει ότι δεν περνά από το χέρι του, υπήρξε κάτι άλλο επί του συγκεκριμένου σήμερα? Όχι. Το θέμα της κοινωνικής τηλεφωνίας μεταξύ των μέτρων, το οποίο έχετε εξαγγείλει, κύριε Πρόεδρε, προνοεί για έναν κέντρο σε ευρωπαϊκό έδαφο. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η διασύνδεση? Ξεχωριστή συμφωνία της ΣΥΤΑ με το συγκεκριμένο κέντρο, ξεχωριστή συμφωνία της όποιας τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης δράει στα κατεχόμενα, χωρίς να έχουν μεταξύ τους την οποιαδήποτε σύμβαση. Άρα τα αποτέλεσμα μέτρων οικονομικής εμπιστοσύνης που συζητήσατε... Σωρία μέτρων, δεν θέλω να κάνω αναφορά. Υπάρχουν μέτρα που φαίνεται ότι μπορεί λίγαν συντόμως να εξεταστούν και να υπάρξουν ανακοινώσεις. Υπάρχουν όμως οι άλλα στα οποία λόγω της στρατιωτικής παρουσίας και του χαρακτηρισμού στρατιωτικών ζωνών φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα. Άρα, ό,τι αφορά στους όρους αναφοράς, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι σε εξέλιξη, κυρία Λούτη είχε σήμερα συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών στην Αθήνα. Ακούγοντας τον κύριο Ακκιντζή, νιώθετε ότι είναι εφικτό να έχουμε σύντομα όρους αναφοράς, ή θεωρείτε ότι τώρα καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα που αυτή η αποστολή της κυρίας Λούτη συνεχίζεται και πάει σε βάθος χρόνου? Να μου επιτρέψετε να μην είμαι ούτε αισιόδοξος ούτε απεσιόδοξος. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η φάση που περνούμε. Πρέπει να πω ότι αυτό που έχουμε συμφωνήσει είναι να καταβάλουμε το άπαντον δυνάμεων μας προκειμένου να διαμορφωθούν τέτοιοι όροι αναφοράς που να μας επιτρέψουν να μπούμε σε ένα δημιουργικό και αποτελεσματικό διάλογο. Επιμένει ο κ. Ακκιντζή ότι δεν θα υπάρξουν εξελίξεις πριν από το καλοκαίρι, κύριε Πρόεδρε? Δεν είναι θέση του κ. Ακκιντζή, είναι και θέση της Άγκυρας, είναι και γεγονότα τα οποία είτε τα δέχεται είτε τα απορρίπτει, είναι υπαρκτά και είναι δεδομένα. Ωστόσο, δεν έγινε, κύριε Πρόεδρε, το ένα βήμα θετικό μπροστά για να προχωρήσει η διαδικασία σήμερα? Δεν είναι το αναμενόμενο, διότι δεν είναι το μία άτυπη συνάντηση μέσα σε ένα φιλικό κλίμα να ανταλλάξουμε σαν δύο Κύπροι απόψεις πώς μπορεί να πάμε μπροστά. Για την αποκεντρωμένη εξουσία, κύριε Πρόεδρε? Βεβαίως, ναι. Βεβαίως θα ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία για τα πάντα. Για την αποκεντρωμένη ομοσπονδιακή δομή την έφεζε στο τραπέζι, κύριε Πρόεδρε? Μα τι είπα το σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, πολιτικά πώς αξιολογεί η κυβέρνηση αυτή την ιστορία με τον Μαυρίκιον και το θέμα των βάσεων? Κατά κάποιον τρόπο έχει και κυπριακό ενδιαφέρον. Είναι κάτι που χρήζει μελέτης. Είναι μια γνωμάτευση. Και δεν είναι μόνο το ότι απλά χρήζει μελέτης, είναι και αν και κατά πόσον και πότε εγείρεση, αν δικαιολογείται, είναι ένα άλογο αίτημα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Λουκάκη, κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν και οι δηλώσεις του Προέδρου Αναστασιάδη για τα αποτελέσματα της συνάντησης, της τρίωρης συνάντησης που είχε σήμερα με τον κύριο Ακκιντζή.